Η παράταξη δεν μπορούσε παρά να κάνει το χρέος της και σε αυτή την κρίσιμη για την χώρα περίοδο. Όταν κλείθηκε να αναλάβει τις ευθύνες της χώρας, έπρασε το καθήκον της. Παρά την κριτική που είχε διατυπώσει για χειρισμούς της κυβέρνησης του Πασόκ από τον Οκτώβριο του 2009 και τις ενστάσεις για το μείγμα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής. Φίλες και φίλοι, θεωρώ καθοριστικό στο δημόσιο διάλογο, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, να προσεγγίζουμε τα ζητήματα προσεκτικά και υπεύθυνα, με νυφαλιότητα και σοβαρότητα. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω σήμερα. Είναι αλήθεια ότι η ελληνική οικονομία παρουσίασε επί πολλές δεκαετίες δομικές ενδογενείς αδυναμίες. Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αδυναμία βιώσιμη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αναδρολογισμό στις δημόσιες και στις κοινωνικές δαπάνες. Υπερβολική κατανάλωση. Η Ελλάδα συνεχώς λειτουργούσε επί πολλές δεκαετίες, περισσότερο ή λιγότερο ένα περίοδο, σε συνθήκες ασταθούς ισορροπίας. Οι συνθήκες αυτές επιδεινώθηκαν μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης και την διάχυσή της στην Ευρώπη. Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν στην Ελλάδα το 2009 τα ενημακών υπαρκτά δίδυμα ελλείμματα και χρέη της ελληνικής οικονομίας. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, θα ήταν διαφορετικά. Αν τότε η Ευρώπη είχε εγκαίρως μηχανισμούς αντίδρασης και εξήγε να υποποιήσει αυτή την κρίση, και δεύτερον, αν η τότε αντιπολίτευση του Πασόκ υπό τον κύριο Παπανδρέου στήριζε τις σταθεροποιητικές πρωτοβουλίες της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Καραμανλή. Δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτό από τους περισσότερους ότι η κρίση είναι συστημική και απειλεί την ίδια την βιωσιμότητα του κοινού νομίσματος και την σταθερότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.